παρακολουθώ τον κύριο Κουντενόδη να παίρνει για άλλη μια φορά το πολιτικό κατήφορο που με μικροσκοπιμότητες προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Όσα δημοσιεύονται στο τύπο ή στο Facebook αποτελούν δικές μου ιδέες, εκφράζουν απόλυτα εμένα, γράφονται από εμένα. Προσέξτε εσείς, κάντε μια σύγκριση των πρακτικών με ό,τι καταγράφετε να λέτε εδώ και με ό,τι δημοσιεύετε μετέπειτα για να δείτε τι ανακολουθία υπάρχει. Πάντοτε τα γραπτά είναι δικά μου. Εσείς χρησιμοποιούσατε αντιγραφή άλλων. Να σας θυμίσω το ευχητήριο μήνυμα στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου πριν 3 χρόνια. Πιστή αντιγραφή ακόμη και με τα σημεία στήξης του Δημάρχου Πεντέλης. Λέτε ότι δεν χρησιμοποιείτε Facebook. Είστε σίγουρος? 28 Δεκεμβρίου, δημοσίευση δική σας στο Facebook. 4 Ιανουαρίου. Λοιπόν. Ηλεκτροφωτισμός. Για να επιμένετε για μία φορά ακόμη να φέρετε αυτό το θέμα. Εάν σας ενδιέφερε αυτό, θα το είχατε προβλέψει στον προϋπολογισμό. Δεν είπα εγώ για το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να γίνει οποιοδήποτε έργο να δρομολογηθεί η δημοπράτησή του, αν δεν έχει προβλεφθεί έστω με ένα ευρώ στον προϋπολογισμό. Εντάξει, και όταν έρθει η χρηματοδότηση, να γίνει η αναμόρφωση. Εσείς ούτε καν το είχατε προβλέψει. Εξάλλου να σας θυμίσω ότι εγώ δεν μίλησα, δεν έκανα αναφορά σε μελέτη. Είπα από έρευνα αγοράς. Και εφόσον επιμένετε σε μελέτη, σας ενημερώνω ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε στα χέρια μας μια πρώτη μελέτη και την οποία θα σας κοινοποιήσουμε. Και θα δείτε εκεί τις διαφορές. Και τελικά τα 7 εκατομμύρια, τα 7,3 εκατομμύρια που έλεγα μέχρι σήμερα, γιατί πλέον δεν είναι 7,3, γιατί το 7,3 ήταν από την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που σας έστειλα, όπως είπατε, τη δική σας εισήγηση σας έστειλα. Λοιπόν, έχετε ετοιμάσει τεύχη δημοπράτησης τα οποία μιλούν για προϋπολογισμό προμήθειας υλικού 2.719.000 και ο προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για διάρκεια 12 ετών 9.745.000. Αυτά είχατε προετοιμάσει για αυτό το έργο. Όπως επαναλαμβάνω, θα έχουμε σε λίγες μέρες τη μελέτη και θα το ξανασυζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα έχετε μελέτη? Ορίστε. Για να λέμε σοβαρά να μιλάμε εδώ. Μελέτη σας πρώτη πράγμα. Μελέτη είπατε, άρα πρόκειται. Πρώτη μελέτη είπατε πριν. Είπατε πρόχειρη. Πρώτη μελέτη, αυτό άκουσα πρώτη. Θα υπάρχει και δεύτερη? Ενδεχομένως. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Επιδιώκουμε ό,τι καλύτερο για το Δήμο. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Εντάξει, για ένα τόσο μεγάλο και τα πανηρό έργο. Δεν το διακόψα. Ψηφίστηκε. Έχει μια έντονη ανησυχία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Αναφερθήκατε ότι εννοήσατε μάλλον ότι προσπαθούμε να οικειοποιηθούμε κάποια από τα έργα τα οποία δρομολογήσατε εσείς. Ότι βγαίνουν φωτογραφίες κατά την υπογραφή σύμβασης. Ναι, βγήκα φωτογραφία κατά την υπογραφή σύμβασης του βιολογικού οικουμένη σας. Έχουμε δημοσίευση στο τύπο Δελτίο Τύπου, όπου έχουμε πει στους δημότες όλο το ιστορικό του έργου. Εντάξει, αναγνωρίζοντας σε κάθε διοίκηση που προηγήθηκε αυτό που της αναλογεί. Λοιπόν, ξεχνάτε ότι αυτό το έργο ξεκίνησε επί διοικήσεως Λαπόρδα, μάλλον σχεδιάστηκε πολύ νωρίτερα επί πρώην Δήμου Γουμένησας από τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Λοιπόν, συνεχίστηκε από τον κύριο Λαπόρδα, ολοκληρώθηκε κατά τη δική σας περίοδο η αγορά των αγροτεμαχίων και τώρα στη δική μας δημοτική περίοδο υπογράφηκε η σύμβαση. Αυτή είναι η αλήθεια για το έργο. Πολιτικές χαρές στον Εύρωπο. Δεν προσπαθήσαμε να οικειοποιηθούμε κανένα έργο παιδικών χαρών. Σε ερώτηση δημοτών για το πότε θα γίνουν επιτέλους οι παιδικές χαρές,
απαντήσαμε περίπου το χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση των παιδικών χαρών. Εξάλλου, κύριε Κουντενούδη, δεν νιώθω και πολύ περήφανος για να πάω να οικειοποιηθώ ένα τέτοιο έργο. Να πάω να οικειοποιηθώ ένα έργο το οποίο φρόντισα να φέρω χρήματα από έξω και να, παραχωρήσω στους δημότες να κάνουν χρήση του έργου οι δημότες, τότε ναι, να καφιέμαι. Τι έχετε να καυχηθείτε, ότι κάνατε δάνειο για να κάνετε παιδικές χαρές? Αυτό μπορείς να το κάνει ο καθένας. Τι πιο εύκολο, το να καταφεύγει κάποιος σε δανεισμό, να επιβαρύνει τους δημότες και να παρουσιάζει έργο. Εγώ δεν θα καφιόμουν για κάτι τέτοιο. Αυτό που σας είπα πριν για την ανακολουθία, το τι λέμε εδώ στο Συμβούλιο και το τι δημοσιεύεται μετά, εννοούσα και τους ειδικούς συνεργάτες. Εσείς είπατε ότι τους ειδικούς συνεργάτες θα τους πληρώνουν οι δημότες. Και αυτό διόρθωσα από το δημοσίευμα. Εντάξει. Ότι οι δημότες πληρώνουν μόνο τα αποδοτικά τέλη, τίποτα άλλο. Και πάμε τώρα στο άλλο το σοβαρό θέμα. Για το και δήμαρχος και προμηθευτής. Κύριε Αλήρη, να συνεχίσω. Κύριε Αλήρη, μπορώ να συνεχίσω. Δεν έχουμε τα προβλέπτε να μιλάμε. Δεν είπα εγώ. Δεν θέλετε να ακούσετε το επόμενο. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο δήμαρχος και προμηθευτής του Δήμου. Λοιπόν, τολμάτε να φέρετε ξανά αυτό το θέμα. Μάλιστα, αναφέρατε ότι έγινε στα πλαίσια του νόμου. Γνωρίζετε τον νόμο? Πρώτα να ξεκινήσουμε αν είναι ηθικό. Αν είναι ηθικό. Εντάξει, όταν υπάρχουν παρεμφερή καταστήματα στα όρια του Δήμου, δεν νομίζω ότι είναι ηθικό. Πάμε στο νόμιμο. Πείτε μου, ποια διάταξη είναι αυτή που επικαλείστε για να μας πείτε ότι είναι νόμιμο? Να σας πω εγώ, να διευκολύνω εγώ. Το ανώτατο όριο είναι 5.000. Συν ΦΠΑ 6.200. Εσείς μόνο το 19 έχετε υπερβεί τις 7.000. Να πάμε λίγο πιο πίσω. 2016. Έχετε υπερβεί τις 21.000. Και τολμάτε και φέρετε αυτό το θέμα εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέτε ότι ο αντιδήμαρχος, για όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία, έτσι. Λέτε ότι ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος έστελνε τα μηχανήματα για επισκευή. Σας είπαμε, και εδώ πάλι, δεν ξέρω αν δεν προσέξετε την άλλη φορά τι έγινε. Σας είχαμε πει ότι υπήρχαν 30 εντολές πίσω από το ένα τιμολόγιο στην περίοδο 2 πρώτου 2017, 28 Δευτέρου 2017, οι οποίες έφεραν την υπογραφή του αντιδημάρχου Παγκοράκη Γεώργιου, έτσι ως δελτία παραγγελίας. Το επικαλείστε σήμερα, παρότι ξέρετε ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Παγκοράκης δεν ήταν αντιδήμαρχος. Άρα έχουμε δελτία παραγγελίας πίσω από το τιμολόγιο σας, τα οποία έχουν παραποιήσει αρχής. Και εδώ να σας ενημερώσω... Πόσα λεφτά είναι, κύριε Σιονίδη? Πόσα είναι? Ένα ευρώ. Έχει σημασία. Λοιπόν, δεν σας διέκοψα. Θα σας πω και τα ποσά. Κύριε Δήμαρχε, μην απαντάτε. Εντάξει. Συνεχίσετε. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επικαλείστε τον αντιδήμαρχο, ενώ ξέρετε ότι υπάρχει αντιποίηση αρχής, και να ενημερώσω και τους συναδέλφους και τους δημότες και εσάς ειδικά, ότι ο κύριος που υπογράφων τα ετάλματα αυτά με υπεύθυνη δήλωσή του που κατέθεσε στο Δήμο πριν από λίγες ημέρες ανακαλεί την υπογραφή του. Για τα διόδια εδώ μέσα αποφασίσαμε μαζί για το πότε θα γίνουν οι κινητοποιήσεις και είπαμε όταν θα επιλέξουμε το σωστό timing, έτσι. Όταν
Παράδειγμα, αν βγει κάποια απόφαση που δεν είναι, γιατί ευελπιστούμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοκρατίας θα είναι θετική. Λοιπόν, αμέσως μετά θα κάνουμε την κινητοποίηση. Εξάλλου, εμείς δεν είμαστε ενάντια στην κατασκευή. Και αν θέλετε, η κατασκευή αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί και το συντομότερο. Το συντομότερο. Άλλο η κατασκευή και άλλο η λειτουργία. Εμείς είμαστε ενάντια στη λειτουργία των 2-2. Η κατασκευή θα γίνει και πρέπει να γίνει το δυνατόν συντομότερο, διότι θα έχουμε, ήδη έχουμε τροχέα, θα έχουμε χειρότερα πράγματα όταν ξεκινήσει η κίνηση στην Παθέ. Λοιπόν, τολμάτε πάλι και φέρετε θέματα, δεν ξέρω, μιλήσατε για τον οδηγό δημάρχο, ότι εγώ τον κυκλοφορώ, δεν ξέρω πώς το είπατε. Λοιπόν, ο κόσμος ξέρει, χρειάζεται εγώ να πω αν είχατε οδηγό και ποιον είχατε. Τον είχατε κάνει υπάλληλο ΥΕ, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι. Τον είχατε κάνει ειδικό συνεργάτη και τον είχατε οδηγό. Αυτό το έβλεπε ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι αυτόν τον άνθρωπο το βάλαμε εμείς να κάνει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο πολύτιμο σήμερα. Να κουβαλάει τρόφιμα το συσίδιο στους άπορους. Αυτό το βάλαμε να κάνει. Τον κύριο Αλήρη. Σχολιάσατε για το πρόβλημα που προανέφερα και εγώ για τις τηλεφωνικές γραμμές και γενικά για το σύστημα σύζευξης. Γνωρίζετε ή μπορείτε να προτείνετε κάποια άλλη λύση. Είπατε αν το βλέπαμε πιο σοβαρά θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει εξωτερικούς συνεργάτες. Να σας πω εδώ, πιστεύω το γνωρίζετε, για να αναθέσεις εργασία σε εξωτερικό συνεργάτη δεν θα πρέπει να έχεις από αυτή την ειδικότητα. Δυστυχώς, από τότε που δεν υπάρχει ο προληπτικός έλεγχος μέσω των επιτρόπων, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών είναι πολύ επιφυλακτικοί, επικαλούνται πράξεις παλιές του ελεγκτικού συνεδρίου και δεν υπογράφουν εύκολα τέτοιου είδους αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες. Και για να δείτε ποιος το βλέπει πιο σοβαρά και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ. Λοιπόν, ξέρετε, να το ακούσουν όλοι, τι συνέβη και έχει τραβήξει τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα. Καταρχήν, να πω ότι δεν έχει μόνο Δήμος Παιωνίας προβλήματα με τη σύνδεση. Άκουγα ότι τις τελευταίες μέρες και το τελωνείο ζώνων πάνω είχε πρόβλημα με το δικό του δίκτυο. Λοιπόν, το πρόβλημα γιατί τράβηξε. Ο κάθε Δήμος, ο χειριστής του Δήμου, έχει ένα κωδικό και όταν μιλάει με τις βλάβες, δίνει τον κωδικό. Δεν χρειάζεται να λέει ότι είναι ο Δήμος Παιωνίας, δίνει τον κωδικό. Έχουν γίνει τόσο καιρό από τις γιορτές αναφορές ότι στο τάδε κωδικό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όπου πριν από λίγες μέρες, την περασμένη Δευτέρα ή Τρίτη, μιλώντας ο τεχνικός με τα κεντρικά στην Αθήνα προσπαθώντας να βρει λύση και επέμενε γιατί εκείνοι του έλεγαν δεν βλέπουμε πρόβλημα εμείς. Αυτός από εδώ να επιμένει, μα εδώ η κατάσταση είναι αυτή. Ώσπου ξαφνικά σε δεύτερη κουβέντα τι του λέει. Μα εγώ στους δελφούς δεν βλέπω πρόβλημα. Ξέρετε τι έχει συμβεί. Για να δούμε ποιοι ασχολούνται σοβαρά και ποιοι όχι. Λοιπόν, όπως μάθαμε μετά, έμαθα, ο κύριος Ανδρακίδης, ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας, είχε κάνει μια διαδικασία προκειμένου να αυξηθεί η ταχύτητα του σύζευξης. Πράγμα που έγινε. Όμως, άλλαξε κωδικό χρήστη και δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας, έπρεπε να το ξέρει ο δικός μας, ο Γρηγορίου, ο τεχνικός. Λοιπόν, γι' αυτό άργησε να βγει το πραγματικό πρόβλημα στην επιφάνεια. Μιλήσατε για διοκόμενους και μάλιστα 10. Με πολύ ενδιαφέρον θα σας περιμένω αύριο στο γραφείο να μου πείτε τουλάχιστον 2. Για την ώρα, γιατί προσπαθείτε να το συνδυάσετε με την κινητικότητα. Μία υπάλληλος έχει δηλώσει ότι θα φύγει με κινητικότητα. Εντάξει. Τώρα εσείς, γιατί μιλάτε για 10 διοκόμενους που θέλουν να φύγουν, θα ήθελα κατ' ιδία να μου πείτε έστω 2.
κάνατε και ένα σχολιασμό πάλι, πήγατε κανένα δυο μήνες πίσω, κάνατε αναφορά στο ότι δεν δόθηκε ο λόγος για δευτερολογία στον κύριο Κουντενούδη. Για μία ακόμη φορά θα σας παρακαλέσω να ανατρέξετε και στον κανονισμό, αλλά και σε παλιότερα πρακτικά, περσινά, προπερσινά, και θα δείτε εκεί πέρα ποιος έκλεινε κάθε φορά τη συζήτηση στα πρώην μερίσια διάταξης. Κατ' εφαρμογή του κανονισμού, επικαλούμε τη μαρτυρία, διότι παρευρίσκεται στο κοινό μαζί μας του κυρίου Παπαδόπουλου, του πρώην Προέδρου, έτσι, και εκεί θα δείτε τι επικρατούσε και σωστά γινότανε με βάση τον κανονισμό. Λοιπόν, για το κύριο Παβέλη, για τη διάβαση στην Κιλκισίου, απάντησε ο κύριος. Οπότε δεν νομίζω να άφησα κάτι. Κύριε Πρόεδρε, αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Δημοκρή. Είναι προσωπικό. Γιατί είναι προσωπικό όνομα και δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι το όνομα προσωπικό. Η εταιρεία μου. Το όνομα για να μην σου πούμε εδώ πέρα με τυπώς. Για ένα λεπτό, κύριε Δημοκρή. Καταρχάς. Δεν με αφήνετε τα εγγεγραμμένα να τα πω. Εκ των πραγμάτων, οπωσδήποτε θα δημοσιευτούν και στα πρακτικά θα στείλω με mail αυτό που ακριβώς είναι γραμμένο. Για να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. Το δεύτερο. Το 2016, αυτόν που πηγαίνετε και πατρονάρετε, όντως είναι η διαδικασία, είναι στον ανακριτή. Δεν έχω πρόβλημα. Τι πατρονάρω, τι πατρονάρω. Δεν ξέρω. Άσε να λέω αυτό που θέλω. Α, ό,τι θες να λέω. Έχει γίνει. Όχι ό,τι θέλω. Το πατρονάρω τι σημαίνει. Τον κύριο Επίτροπο. Τον κύριο Επίτροπο, τον πρώην Επίτροπο. Τον πατρονάρω. Εκείνον εκεί, ναι. Κύριε Κουντενούδη, ναι. Προσωπικό. Γιατί εγώ πήγαινα στον Επίτροπο και αυτά που άκουγα δεν μπορούσα να τα να ξυγελθώ. Μαζί μου έτσι. Αφήστε. Είναι εκεί, είναι στον ανακριτή, έχει ακριβώς τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και έχει γίνει σε άλλη εταιρεία. Τι να κάνουμε, επιχειρηματίας είμαι. Τι να κάνω, να τα κλείσω. Και δεύτερο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και με την εμπειρία την οποία έχετε. Ξέρετε ότι οι προμηθευτές δεν δίνουν εύκολα προϊόντα έτσι. Και όταν δίνουν προϊόντα, και αυτό που είπα, το ξεφύγατε, που πηγαίνουν στους πενταπλούν το κόστος και πολλαπλάσιο ακόμα, δεν το αναφέρετε, γιατί αυτό γίνεται κατά κόρον και πάει εις βάρος του προϋπολογισμού. Και τρίτον, για το θέμα του ΣΔΙΤ, δεν το ξέρετε καλά το μάθημα. Το ΣΔΙΤ πρέπει να εγκριθεί για να το εγγράψεις. Εντάξει. Δεν είναι έργο του Δήμου. Είναι σύμπραξη. Είναι εκεί ιδιαιτερότητα. Τότε γιατί μιλάτε για ολιγορία δική μας. Πού συνίσταται η ολιγορία δική μας. Η αίτηση που κάνουμε κάτω. Να κάνουμε τη μελέτη και τα λοιπά. Γιατί υπάρχει διαδικασία. Δεν είναι ότι αύριο θα το πάρουμε.